Με την τελευταία δυνατή προπόνηση που πραγματοποιείται το πρωί στο βοηθητικό του Πανεπιστημίου, ολοκληρώνεται ουσιαστικά η προετοιμασία του ΠΑΣ Γιάννενα για το κυριακάτικο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Συγκρατημένη η αισιοδοξία επικρατεί στο ποδοσφαιρικό τμήμα για την έκβαση του αγώνα που αποτελεί το πρώτο από τα δύο συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Μετά την Καλαμάτα, ο ΠΑΣ υποδέχεται στο εθνικό στάδιο την Καβάλα και έχει την ευκαιρία μέσα από δύο συνεχόμενες νίκες να βρεθεί ενδεχομένως στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ο Γκυγερμό Όγιος εφιστά την προσοχή στους παίκτες του, λέγοντας ότι το έργο του στην Κυριακή δεν θα είναι εύκολο, αφού η Καλαμάτα μπορεί να βρίσκεται κάτω από τη μέση του βαθμολογικού πίνακα, αποτελεί ωστόσο έναν υπολογίσιμο αντίπαλο. Βέβαια, όπως έχει τονίσει και ο ίδιος, αλλά και οι αντίπαλοι του ΠΑΣ, τα αποτελέσματα στους αγώνες της ομάδας εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από την απόδοση των παίκτων του Όγιος. Όπως είναι ήδη γνωστό, από το παιχνίδι θα απουσιάσει ο Κώστας Λουμπούτης, που έχει συμπληρώσει 4 κίτρινες και θα απουσιάσει από ένα παιχνίδι. Στον αντίποδα επιστρέφει ο Κάστρο, που εξέτησε την ποινή του. Ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού τέλος που αντιμετώπισε ο Τζάνι στην χθεσινή προπόνηση δεν ανησυχεί το τεχνικό και το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΣ Γιάννενα.